Αυτό είναι το άτομο, το απειρολάχιστο δομικό στοιχείο της ύλης που προβληματίζει τους επιστήμονες για αιώνες με την ενιγματική συμπεριφορά και δομή του. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η πιο διάσημη αναπαράσταση ενός ατόμου, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς στην πραγματικότητα. Ο όρος άτομο προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη άτομον, που σημαίνει αδιαίρετο. Η ιστορία του ατόμου ξεκινά από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι πρώτοι πρότειναν την ιδέα των αδιαίρετων σωματιδίων. Ωστόσο, τον 20ο αιώνα, πρωτοποριακά πειράματα γκρέμισαν αυτή την ιδέα, αποκαλύπτοντας τον πολύπλοκο κόσμο των υποατομικών σωματιδίων. Αλλά τι ακριβώς είναι ένα άτομο και πώς διαμορφώνει τον κόσμο γύρω μας? Ας εμβαθύνουμε στην αληθινή φύση των ατόμων. Ένα άτομο, στην πιο θεμελιώδη μορφή του, είναι η μικρότερη μονάδα ύλης, αδιαίρετη με χημικά μέσα. Αποτελεί το θεμελιώδη ακρογωνιαίο λίθο της χημίας, αντιπροσωπεύοντας την πιο μικροσκοπική δυνατή υποδιαίρεση της ύλης που υπάρχει, χωρίς να απελευθερωθούν ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Επιπλέον, αποτελεί τη μικρότερη μορφή ύλης που εμφανίζει τις διακριτικές ιδιότητες ενός χημικού στοιχείου. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα άτομα αποτελούνται από τρία βασικά συστατικά. Ένα άτομο αποτελείται από έναν κεντρικό πυρήνα, ο οποίος περιέχει θετικά φορτισμένα πρωτόνια και ηλεκτρικά ουδέτερα νετρόνια, περιβαλλόμενος από ένα νέφος αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρονίων που περιστρέφονται γύρω του. Ένας ατομικός πυρήνας σχηματίζεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό πρωτονίων που συμβολίζεται ως Z, που αντιπροσωπεύει τον ατομικό αριθμό, και ένα συγκεκριμένο αριθμό νετρονίων που συμβολίζεται ως N, που αντιπροσωπεύει τον αριθμό νετρονίων. Ένα πρωτόνιο που συμβολίζεται ως P ή H συν ή ένα H συν έχει θετικό ηλεκτρικό φορτίο συν ένα E, το οποίο αντιπροσωπεύει το στοιχειώδες φορτίο που συμβάλλει στον ατομικό αριθμό του ατόμου, ο οποίος καθορίζει τη χημική του ταυτότητα. Ο ατομικός αριθμός ενός στοιχείου αντιπροσωπεύεται από το σύμβολο Z, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Ο όρος πρωτόνιο προέρχεται από την ελληνική λέξη για το πρώτο και ήταν ο Ernest Rutherford το 1920 που έδωσε αυτό το όνομα στον πυρήνα του υδρογόνου, ο οποίος είναι πράγματι γνωστός ως ο ελαφρύτερος πυρήνας. Στον πυρήνα κάθε ατόμου υπάρχει ένα ή περισσότερα πρωτόνια υπεύθυνα για τη δημιουργία της ελκυστικής ηλεκτροστατικής δύναμης που κρατά τα ηλεκτρόνια του ατόμου σε τροχιά. Τα νετρόνια, εάν υπάρχουν, συμβάλλουν στη συνολική μάζα του πυρήνα και βοηθούν στη σταθεροποίησή του. Αλλά δεν επηρεάζουν το φορτίο του ατόμου και δεν επηρεάζουν σημαντικά τις χημικές ιδιότητες του ατόμου. Ο αριθμός των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου μπορεί να ποικίλει, δημιουργώντας διαφορετικά ισότοπα του ίδιου στοιχείου. Τα νετρόνια παράγονται σε αυθονία κατά τη διάρκεια των διεργασιών πυρηνικής χάσης και σύνδεξης. Ωστόσο, δεν είναι απλώς παθητικοί παρευρισκόμενοι, παίζουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία χημικών στοιχείων στους αστέρες μέσω ενός συνδυασμού μηχανισμών σχάσης, σύνδεξης και σύλληψης νετρονίων. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια μαζί αποτελούν την κατηγορία των σωματιδίων που ονομάζονται νουκλεόνια. Ο συνολικός αριθμός νουκλεονίων συμπεριλαμβανομένων των πρωτονίων και των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου αναφέρεται ως μαζικός αριθμός που συμβολίζεται ως A. Ενώ αρχικά πιστευόταν ότι τα πρωτόνια και τα νετρόνια ήταν στοιχειώδη σωματίδια, στη σύγχρονη αντίληψη στο καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής αναγνωρίζονται πλέον ως σύνθετα σωματίδια που αποτελούνται από τρία quark σθένους. Συγκεκριμένα, τα πρωτόνια αποτελούνται από δύο up quark με φορτίο συν 2 τρίτα E και ένα down quark με φορτίο μείον 1 τρίτο E. Για τα νετρόνια, αυτή η σύνθεση περιλαμβάνει ένα up quark με φορτίο συν 2 τρίτα E και δύο down quark με φορτίο μείον 1 τρίτο E. Μαζί με τα νετρόνια, τα πρωτόνια κατηγοριοποιούνται ως αδρόνια. Τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα σωματίδια που περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα σε στιβάδες ηλεκτρονίων ή σε διακριτά επίπεδα ενέργειας. Η κατανομή των ηλεκτρονίων στις ηλεκτρονιακές στιβάδες ενός ατόμου καθορίζει τη χημική του συμπεριφορά, καθώς συμμετέχει στις χημικές αντιδράσεις και την αντιδραστικότητά του.
αυτή η κατανομή των ηλεκτρονίων ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Συμπεριλαμβανομένης της αρχής ηλεκτρονικής δόμησης Aufbau, της απαγορευτικής αρχής του Pauli και του κανόνα του Hund. Η έλξη μεταξύ των αντίθετων φορτίων συγκρατεί το άτομο ενωμένο. Τα ηλεκτρόνια μέσα σε ένα άτομο έλκονται από τα πρωτόνια εντός του ατομικού πυρήνα λόγω της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Τι κρατά όμως τον πυρήνα σταθερό, παρά το γεγονός ότι τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια προσπαθούν να αποθήσουν το ένα το άλλο? Είναι η ισχυρή πυρηνική δύναμη, μια ισχυρή αλληλεπίδραση που συνδέει πρωτόνια και νετρόνια μεταξύ τους μέσα στον πυρήνα, υπερνικώντας την ηλεκτρομαγνητική απόθεση. Η πυρηνική δύναμη είναι συνήθως πιο ισχυρή από την ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες καταστάσεις, η αποστική ηλεκτρομαγνητική δύναμη μπορεί να υπερτερεί της πυρηνικής δύναμης, οδηγώντας τον κατακερματισμό του πυρήνα και στη δημιουργία διαφόρων στοιχείων. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται πυρηνική διάσπαση. Ένα άτομο είναι ένα σωματίδιο το οποίο χρησιμεύει ως η θεμελιώδης μονάδα των χημικών στοιχείων. Τα χημικά στοιχεία είναι οι θεμελιώδεις ουσίες που αποτελούν όλη την ύλη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μόνο ένα ποσοστό της μάζας και της ενέργειας στο σύμπαν αποτελείται από χημικά στοιχεία. Η πλειονότητα της μάζας και της ενέργειας του σύμπαντος παραμένει ενιγματική, αποτελώντας την εκτιμόμενη κατανομή της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας, η οποία συνεχίζει να προκαλεί την κατανόησή μας για το σύμπαν. Κάθε χημικό στοιχείο αποτελείται από ένα μοναδικό τύπο ατόμου και κάθε άτομο ενός συγκεκριμένου στοιχείου έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό πρωτονίων στον πυρήνα του. Για παράδειγμα, ας πάρουμε τον ατομικό αριθμό του χλωρίου που είναι 17. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεμονωμένο άτομο χλωρίου διαθέτει 17 πρωτόνια και αντιστρόφως, κάθε άτομο που διαθέτει 17 πρωτόνια μπορεί να αναγνωριστεί ως άτομο χλωρίου. Το νάτριο έχει 11 πρωτόνια, ο χαλκός έχει 29 και όλα τα άτομα με 6 πρωτόνια είναι άτομα άνθρακα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των νετρονίων. Έτσι, τα στοιχεία διακρίνονται από τον αριθμό πρωτονίων τους. Ο αριθμός των πρωτονίων στον πυρήνα κάθε ατόμου ενός συγκεκριμένου στοιχείου αναφέρεται ως ατομικός αριθμός αυτού του στοιχείου. Είναι θεμελιώδης ιδιότητα κάθε στοιχείου και αντιπροσωπεύεται από έναν ακέραιο αριθμό στον περιοδικό πίνακα. Ο ατομικός αριθμός προσδιορίζει κάθε συγκεκριμένο στοιχείο και καθορίζει τις χημικές του ιδιότητες. Υπάρχουν 118 γνωστά χημικά στοιχεία, με τα 92 να απαντώνται στη φύση και τα υπόλοιπα να συντίθενται σε εργαστήρια. Αυτά τα φυσικά στοιχεία έχουν το καθένα τις δικές του ξεχωριστές ιδιότητες και χαρακτηριστικά και μπορούν να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους για να σχηματίσουν την τεράστια ποικιλία ενώσεων και υλικών που βρίσκονται στο σύμπαν. Αυτά τα στοιχεία οργανώνονται στον περιοδικό πίνακα όπου ταξινομούνται με βάση τον ατομικό τους αριθμό και τις χημικές τους ιδιότητες, παρέχοντας ένα δομημένο πλαίσιο για την κατανόηση και μελέτη της ποικιλομορφίας της ύλης. Τα άτομα είναι αδιανόητα μικροσκοπικά, γενικά έχουν διάμετρο περίπου 100 πικόμετρα. Φανταστείτε αυτό το συναρπαστικό γεγονός. Το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας περιέχει περίπου 1.000.000 άτομα άνθρακα. Αυτό το μέγεθος είναι μικρότερο από το μικρότερο μήκος κύματος ορατού φωτός, καθιστώντας τα άτομα αόρατα μέσω των συμβατικών μικροσκοπίων. Επιπλέον, λόγω των κβαντικών επιδράσεων, η ακριβής πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους με την κλασική φυσική δεν είναι εφικτή. Το μέγεθος ενός ολόκληρου ατόμου εξαρτάται από το συγκεκριμένο χημικό στοιχείο. Το μέγεθος ενός ατόμου είναι τυπικά της τάξεως των 0,1 έως 0,5 νανόμετρων σε διάμετρο. Τα άτομα είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τους πυρήνες τους. Η σύγκριση μεγέθους μεταξύ του πυρήνα και ολόκληρου του ατόμου είναι συγκλονιστική, υπογραμμίζοντας το αξιοσημείωτο κενό μέσα στο φαινομενικά συμπαγή κόσμο των ατόμων. Ο πυρήνας, ο οποίος περιέχει πρωτόνια και νετρόνια, είναι απίστευτα μικρός σε σύγκριση με το συνολικό μέγεθος του ατόμου.
Το μέγεθος ενός πυρήνα ποικίλει και κυμαίνεται από περίπου 1,7 φεντομέντερς για το υδρογόνο, που είναι περίπου η διάμετρος ενός μοναδικού πρωτονίου, έως περίπου 11,7 φεντομέντερς για το ουράνιο. Αυτές οι διαστάσεις είναι σημαντικά μικρότερες από το συνολικό ατομικό μέγεθος, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τον πυρήνα όσο και το νέφος ηλεκτρονίων κατά συντελεστή περίπου 26.634, το ουράνιο έχει ατομική ακτίνα περίπου 156 πικόμετρα, έως περίπου 60.250, το υδρογόνο έχει ατομική ακτίνα περίπου 52,92 πικόμετρα. Στην πραγματικότητα, το άτομο είναι κυρίως κενός χώρος λόγω των τεράστιων τροχιών των ηλεκτρονίων σε σχέση με το μέγεθος του πυρήνα. Για να το θέσουμε σε μια προοπτική, αν μπορούσαμε να μεγενθύνουμε μαγικά ένα άτομο στο μέγεθος ενός γηπέδου, με τον πυρήνα να βρίσκεται στο κέντρο, ο ίδιος ο πυρήνας δεν θα ήταν τίποτα άλλο παρά ένας μικροσκοπικός κόκκος άμμου στο κέντρο του γηπέδου. Το υπόλοιπο γήπεδο, το οποίο είναι ως επιτοπλίστων κενός χώρος, αντιπροσωπεύει το νέφος ηλεκτρονίων όπου βρίσκονται ηλεκτρόνια σε τροχιά γύρω από τον πυρήνα. Αυτή η απίστευτη σύγκριση μεγέθους αποκαλύπτει το εκπληκτικό κενό μέσα στον φαινομενικά συμπαγή κόσμο της ύλης, μια υπενθύμηση της ενιγματικής φύσης του ατομικού κόσμου. Ακόμα και η πιο σκληρή ουσία που είναι γνωστή μέχρι σήμερα, το διαμάντι, είναι εκπληκτικά πάνω από 99,9% κενός χώρος σε ατομική κλίμακα. Παρά το γεγονός ότι ο πυρήνας είναι εξαιρετικά μικροσκοπικός σε σύγκριση με ολόκληρο το άτομο, περισσότερο από το 99,94% της συνολικής μάζας του ατόμου είναι συγκεντρωμένο στον πυρήνα του, με τα πρωτόνια και τα νετρόνια να αποτελούν την πλειονότητα, ενώ τα ηλεκτρόνια συνεισφέρουν πολύ λίγο. Αυτή η δυναμική αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων δίνει στα άτομα τις ξεχωριστές ιδιότητες και χαρακτηριστικά τους και τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν σχηματίζοντας μόρια και δημιουργώντας τον ποικίλο κόσμο της χημείας και τα υλικά που μας περιβάλλουν. Τα πρωτόνια έχουν μέγεθος της τάξης των φεντομέντερ. Επειδή τα πρωτόνια δεν είναι θεμελιώδη σωματίδια, έχουν μετρήσιμο μέγεθος, γνωστό ως ρίζα μέσης τετραγωνικής ακτίνας φορτίου, η οποία είναι περίπου 0,84 έως 0,87 φεντομέντερς. Το 2019, δύο ανεξάρτητες μελέτες με χρήση διαφορετικών τεχνικών προσδιορίσαν αυτή την ακτίνα στα 0,833 φεντομέντερς με αβεβαιότητα συμπλήν 0,010 φεντομέντερς. Η μάζα ενός νετρονίου είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από αυτή ενός πρωτονίου. Η μέση τετραγωνική ακτίνα ενός νετρονίου είναι περίπου 0,8 φεντομέντερς. Τα ηλεκτρόνια είναι πολύ μικρότερα από τα πρωτόνια και έχουν μέγεθος που δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια λόγω της σχηματικής συμπεριφοράς τους, αλλά το ηλεκτρονιακό τους νέφος εκτείνεται σε ολόκληρο το άτομο. Η μάζα ενός ηλεκτρονίου είναι περίπου 1836 φορές μικρότερη από τη μάζα ενός πρωτονίου ή περίπου 0,000545 φορές τη μάζα ενός πρωτονίου. Το ηλεκτρόνιο θεωρείται αδιάστατο σωματίδιο. Επομένως, τα ηλεκτρόνια δεν έχουν μέγεθος με την κλασική έννοια. Όπως έχουμε συζητήσει προηγουμένως στο βίντεό μου «Καθιερωμένο πρότυπο της σωματιδιακής φυσικής», τα κουάρκ είναι θεμελιώδη συστατικά της ύλης και συνθέτουν τα πρωτόνια, τα νετρόνια και άλλα αδρόνια. Η μάζα ενός πρωτονίου είναι περίπου 80 έως 100 φορές μεγαλύτερη από το συνδυασμό μαζών ηρεμίας των τριών κουάρκ που το αποτελούν. Η μάζα των κουάρκ συνεισφέρει μόνο ένα μικρό κλάσμα, περίπου 1% στη συνολική μάζα ενός αδρονίου. Ο κύριος όγκος της μάζας ενός αδρονίου προκύπτει από την ενέργεια δέσμευσης της κβαντικής χρωμοδυναμικής που περιλαμβάνει την κινητική ενέργεια των κουάρκ και την ενέργεια των πεδίων των γκλουονίων που συγκρατούν τα κουάρκ μεταξύ τους. Τα κουάρκ θεωρούνται επί το παρόντος επίσης σημειακά σωματίδια χωρίς γνωστή υποδομή και χωρίς μέγεθος με την κλασική έννοια. Το μέγεθός τους δεν είναι μετρήσιμο, με τον τρόπο που είναι το μέγεθος των σύνθετων σωματιδίων.
Ο περιοδικός πίνακας είναι σαν ένας χάρτης που μας καθοδηγεί στην απίστευτη ποικιλομορφία των ατόμων. Είναι ένας χάρτης για την κατανόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών κάθε στοιχείου. Πόσο ο ατομικός αριθμός, η μάζα και η διάταξη των ηλεκτρονίων καθορίζουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε στοιχείου? Στην καρδιά αυτού του χάρτη βρίσκεται ο ατομικός αριθμός. Είναι σαν τη διεύθυνση ενός στοιχείου που μας λέει πόσα πρωτόνια έχει. Αυτός ο αριθμός ορίζει την ταυτότητα ενός στοιχείου και τη θέση του στον περιοδικό πίνακα. Η μάζα επίσης παίζει καθοριστικό ρόλο. Η συνολική μάζα των πρωτονίων, των νετρονίων και των ηλεκτρονίων ενός στοιχείου επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις ιδιότητές του. Είναι σαν το βάρος του στοιχείου στον ατομικό κόσμο. Η διάταξη των ηλεκτρονίων αφορά τον τρόπο που τα ηλεκτρόνια είναι οργανωμένα μέσα στα άτομα. Αυτή η διάταξη υπαγορεύει το πώς αλληλεπιδρούν με άλλα στοιχεία, διαμορφώνοντας τη συμπεριφορά του ατομικού κόσμου. Μαζί, αυτοί οι παράγοντες δίνουν μια μοναδική εικόνα για κάθε στοιχείο. Μας λένε για την αντιδραστικότητα ενός στοιχείου, την εμφάνισή του, ακόμη και για το ρόλο του στον κόσμο μας. Σε ένα από τα επερχόμενα βίντεό μου θα εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στο συναρπαστικό κόσμο του περιοδικού πίνακα και θα εξερευνήσουμε τα στοιχεία με περισσότερες λεπτομέρειες. Τα άτομα εκτείνονται πέρα από τις θεωρητικές έννοιες. Έχουν χειροπιαστές εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο. Η σημασία τους εκτείνεται σε διάφορους τομείς, από τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων στη βιομηχανία τροφίμων, έως το ρόλο τους ως ακρογωνιαίος λίθος στην περιβαλλοντική επιστήμη και την παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης. Αυτές οι μικρές οντότητες επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά μας. Θα αναλύσουμε περισσότερο αυτές τις πρακτικές εφαρμογές σε ένα από τα επερχόμενα βίντεο. Τι μας περιμένει στον κόσμο των ατόμων και τις απίστευτες δυνατότητές τους? Οι επιστήμονες αξιοποιούν τα άτομα για τεχνολογίες αιχμής όπως οι κβαντικοί υπολογιστές και η νανοτεχνολογία. Θα εξετάσουμε περαιτέρω το μέλλον της ατομικής επιστήμης και θα εξερευνήσουμε τον τρόπο που η ατομική έρευνα μας βοηθά στην εξερεύνηση του σύμπαντος σε ένα από τα επερχόμενα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι για αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στο μέλλον των ατόμων. Συνοπτικά, τα άτομα είναι τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία της ύλης και οι ιδιότητες και οι αλληλεπιδράσεις τους διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κατανόηση της φυσικής και χημικής συμπεριφοράς του σύμπαντος. Εξερευνήσαμε τη δομή των ατόμων, τη σημασία τους και τη βαθιά τους επίδραση στον κόσμο μας. Καθώς ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας, ελπίζω να έχετε αποκτήσει μια βαθύτερη εκτίμηση για τον εκπληκτικό κόσμο των ατόμων. Αυτές οι μικροσκοπικές οντότητες είναι πραγματικά εκπληκτικές και εξακολουθούν να κρύβουν μυστήρια που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε. Τα μυστικά τους συνεχίζουν να εμπνέουν την επιστημονική έρευνα. Σας ευχαριστώ που με συνοδεύσατε σε αυτό το ταξίδι στην καρδιά της ύλης. Δείτε τα σχετικά βίντεό μου για περισσότερες συναρπαστικές γνώσεις στον κόσμο της επιστήμης. Εάν βρήκατε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και κοινοποίηση του καναλιού μου για περισσότερες συναρπαστικές επιστημονικές εξερευνήσεις. Στο επόμενό μου βίντεο θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε περισσότερα θέματα που σχετίζονται με τα άτομα με περισσότερες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Μέχρι τότε, συνεχίστε να εξερευνάτε τα θαύματα της επιστήμης.